Λοιπόν, λίγο μέλι έχει εκεί. Κολλημένο στο πλαίσιο. Εδώ έχει σκουλίκι και ξεκινάει να σφαγίσει. Γόνο. Εδώ είναι σκουλίκι. Για περίμενα. Σαν μαργαριτάρι εγώ το βλέπω βασικά. Και το χρώμα του και το σχήμα του είναι. Και όταν είναι υγιής ο γόνος. Δεν έχει πολλές προμήθειες, οπότε θα χρειαστεί άμεσα τροφή. Όπως μου βόλει πάνω. Ένα πλαίσιο σαν αυτό έχει ανάγκες να λύσει βλέπουμε ότι έχει τη θέληση, αλλά δεν βοηθάει ο καιρός. Πολύ ωραίος γόνος. Πολύ ωραίος. Συμπαγές. Και από εκεί. Δεν βοηθάει ο καιρός. Τι να κάνει και το μελίσι, τι να κάνει και το μελισσοκόμος. Ο μελισσοκόμος το μόνο που του μένει είναι να τροφοδοτήσει πια. Ουσιαστικά τώρα ό,τι και να δώσεις πάει κατευθείαν για το γόνο, τόσος γόνος. Ναι, ναι. Αυτός ναι. Ο γόνος για να τραφεί. Έχει πάει μέχρι εδώ πλέον για να τις βασίες, ας πούμε. Ποτεύει να το πάει απάνω σ' αυτό. Το επόμενο έχει γόνο, οπότε θα μπει μια σφήνα. Θέλει απαραίτητα τροφή, τροφοδοσία. Δεν γίνεται κάτι άλλο. Έχουμε έλλειψη τροφής. Και η αμέσως επόμενη ανθοφορία είναι σε 20 μέρες. Το μελίσι δεν μπορεί να κόψει τους γόνους αυτή σε αυτή την περιοχή. Τώρα είναι και κουτσουπιά που ανοίγει. Δεν έχει, είναι ελάχιστη για αυτή την περιοχή. Ναι. Εκεί που τα έχω εγώ είναι γεμάτο κουτσουπιές, οπότε δεν, είμαι καλυμμένος. Δεν είναι σε όλες τις περιοχές το ίδιο. Δεν σημαίνει ότι επειδή τούτα παίρνουν τώρα τα χωροσία, ότι όλη η Ελλάδα πρέπει να τροφοδοτήσει. Κάθε περιοχή έχει τις δικές της αποφορίες. Κοίτα, αυτή τη στιγμή τόσα μικρά που είναι τα μελίσια, σίγουρα θέλουν τροφοδοσία. Είναι γενικά φέτος τα μελίσια μικρά και δεν θα έχουμε τις μυρμουργίες, έτσι. Δεν θα τις έχουμε. Βέβαια η μυρμουργία φαντάζει τώρα λίγο το κακό μπροστά στο